αυτό. Θα μου κάνεις μάθημα. Όχι ακριβώς. Απλά θα δείξω μερικές ασκήσεις στο πιλάτες. Έτσι λιγάκι για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το περιβόητο πιλάτες πια. Εγώ σου δείχνω ρούχα λοιπόν και εσύ μου δείχνεις πιλάτες. Ακριβώς. Θα ωραίο. Κάνουμε μια ανταλλαγή γνώσεων. Για να δω. Λοιπόν, βάζουμε κάτω το στρωματάκι. Εγώ θα το κάνω. Όχι, όχι, όχι. Αφού φοράς και το φόρεμα, δεν. Λοιπόν. Για να δω. Να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό το πιλάτες. Ναι. Επειδή το πιλάτες βασίζεται στο κέντρο, δηλαδή δουλεύουμε περισσότερο το core, όπως λέμε, και τις αναπνοές, μία από τις ασκήσεις που κάνουμε για να ενδυναμώσουμε το κέντρο μας είναι καθόμαστε σε εδραία θέση, με τα πόδια στο άνοιγμα των ισχύων και έρχομαι τα χέρια μας μπροστά. Ναι. Η ώμη είναι μακριά από τα αυτιά, ίσια η πλάτη πάντοτε, μέσα τα πλευρά και κάτω η ώμη. Από εδώ εισπνέουμε και με την εκπνοή τραβάμε την κοιλιά, βγάζουμε αέρα και ρολάρουμε σπόνδυλο, σπόνδυλο προς τα κάτω, μέχρι εκεί που δεν ενοχλούμε τη μέση μας. Okay. Από εδώ κάνουμε μία εισπνοή και με την εκπνοή βυθίζουμε το κεφάλι μας, ρολάρουμε σπόνδυλο, σπόνδυλο. Και εντελώνεις έτσι και όλο το σώμα. Μπράβο. Και αρχίζουμε και ξεδιπλώνουμε σαν ένα κύμα. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε τους κοιλιακούς. Οπότε εισπνοή ψηλώνω, κατεβάζω τους ώμους, τραβάω την κοιλιά μου μέσα, εκπνέω, τραβάω κοιλιά, βγάζω αέρα, ρολάρω σπόνδυλο, σπόνδυλο και πάω μέχρι εκεί που δεν ενοχλώ τη μέση. Φαίνεται πολύ εύκολο. Παιδιά, εγώ με τον κορονοϊό σταμάτησα να κάνω πιλάτες και εκεί που είχα κάνει κορμί λαμπάδα. Εγώ ωραία, δεν θα το πω. Μια χαρά είναι, λαμπάδα είσαι και τώρα. Απλά δεν είσαι αναμένη. Λέω να αρχίσουμε με τα ρούχα. Σωστά. Και εμείς κάποια στιγμή θα τα πούμε ίσως να δυναμώσω λίγο το σώμα μου. Σωστά. Ωραία. Πολύ ωραία. Ήρθα εδώ πέρα για να σου δείξω πώς να κάνεις έτσι μερικές ασκήσεις πιλάτες και ειδικά την αναπνοή. Γιατί είναι πολύ αυτό. Σημαντικό να ξέρουμε να αναπνέουμε σωστά. Και στο πιλάτες μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα να αναπνέουμε σωστά. Ναι, οπότε θα έχουμε ανταλλαγή εργασιών. Εσύ θα μου κάνεις πιλάτες, εγώ θα σου κόψω τα μαλλιά. Εσύ βασικά θα μου φτιάξεις την ημέρα μου, θα με φτιάξεις ολόκληρη. Γιατί το μαλλί είναι χάλια. Αυτό είναι η κατσιβέλα. Τι είναι αυτό κατσιβέλα που θα πεις. Δεν ξέρω τι κατσιβέλ, κάτι μου θυμίζει σε προπέλα εμένα, όχι. Εμένα κάτι σε κατσίκα. Τέλος πάντων, είναι μια διαφορετική αργό που δεν τη μάθουμε ποτέ είναι του να τρίφωνα. Καλύτερα. Είναι όντως, ωραία ερώτηση. Τι είναι η κατσιβέλα. Όχι, όχι. Να το πιλάρουμε. Όχι, όχι. Ηλικία, τι ηλικία έχω. 50. Α, νόμιζα. Εσύ. Εσύ. Εγώ. Ναι, άσε με εμένα. Εγώ είμαι χωρίς ηλικία. Εσύ. Εγώ είμαι 53. Α, 53. Α, μάλιστα, κακό είναι αυτό. Όχι, είναι τέλειο, δεν μοιάζει καθόλου. Μοιάζει εκεί γύρω στα 50. Εκτός από την κατσιβέλα. Ναι. Θα μου φτιάξει όμως την κατσιβέλα. Ναι, για να μπορείς να δείξεις και μοντέλο. Μα γι' αυτό. Γιατί έχω μάθει ότι σου είναι και μοντέλο. Παλιά. Ναι, προμνημονεύτηκε την εποχή, ξέρεις. Όταν ήταν τα μοντέλα κοντά. Όταν δεν ήταν η κατσιβέλα. Δεν έκανα πασαρέλα. Εντάξει, μου είπαμε, δεν είσαι κοινωνικά. Δεν είσαι Λίντα Βαντζελίστα. Εντάξει, μια χαρά ήσουν. Είναι χειριστικός, τις ταπεινώνει να νιώθουν τίποτα και μετά που τις κουρεύει, τις βάθει και ντύνονται, σου λες έφτιαξα εγώ, εγώ είμαι ο άνθρωπος. Εγώ ευθύνομαι για αυτό που είσαι εσύ τώρα. Για να δημιουργεί μια εξάρτηση και έτσι τις πελάτησες. Τις δεσμεύει, έτσι να κάνεις και εσύ. Μου θύμισε μια μαντινάδα, λέει, εγώ σε πήρα από το 0 και σε έφτασα στο 10. Ας τα λένε τα νεορίσματα και κάνουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στο πιλάτες, μάλιστα, η αναπνοή είναι τρισδιάστατη. Δηλαδή, στέλνουμε τον αέρα μας όταν κάνουμε εισπνοή. Σε διαστάσεις. Ναι, σε διάφορες διαστάσεις, ναι. Κάνουμε εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Μπράβο. Όταν κάνεις εκπνοή, είναι σαν να σβήνεις το κεράκι των γενεθλίων σου. Δηλαδή. Α, τα ξέρω αυτά. Μου τα μάθανε και στο τραγούδι. Α, ιδέες. Μπράβο, μια σκάλα. Ναι. Μόνο που στο τραγούδι χρησιμοποιείται την κοιλιά. Πήγε η κορμάρα στη φωνάρα. Πήγε η κορμάρα στη φωνάρα. Σαν ένα αερόστατο, δηλαδή κάνεις... Επάνω. Δεν τη στέρνεις ούτε στο θώρακα, ούτε στην κοιλιά. Τη στέρνεις πλευρά και πλάτη. Ανοίγει. Τη στέλνω, αλλά μην μας στείλουν πουθενά. Όχι, δεν σας στέλνω. Ίσα-ίσα, που με αυτόν τον τρόπο ξέρεις τι πετυχαίνεις. Να έχεις αντοχή και δύναμη. Ωραία, κάτσε. Είμαι καλύτερα τώρα. Να σου πω, δεν θα μου τα ανοίγεις όλα. Θα πρέπει να κλείνεις τα πλευρά σου εδώ πέρα μέσα. Να κλείνεις την κοιλιά, να βάζεις μέσα την κοιλιά σου. Την έβαλα. Να ανοίγεις τα πλευρά σου και η ώμη μακριά από τα αυτιά. Και να ψηλώνεις. Η ώμη μακριά. Ναι, δεν είσαι εδώ. Κοιτάμε, είσαι. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και. Δεν πρέπει να φουσκώνεις.
Καλύτερα. Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι πιλάτες idol, το ξέρεις. Α, ναι. Α, ναι.